Γεια και χαρά σας αγαπητές συνδρομητές, Jimmy's Gigas εδώ σε ένα joy για το Joystick.gr. Επανέρχομαι solo μετά από καιρό, έχω καλό λόγο, το Celeste, ένα indie διαμάντι. Δείτε intro και πάμε να τα πούμε. Για να σας προλάβω, επειδή ξέρω πολύ καλά τι θα μου πείτε τώρα, πάλι πιξελιά κόρε Jimmy. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Το Celeste δεν είναι ένα ακόμα indie. Είναι ένα παιχνίδι που κρίνει μέσα του καρδιά, ψυχή και μυαλό. Και είμαι σίγουρος ότι από εδώ και πέρα θα μπαίνει σε πολλές αρκετές αγαπημένες λίστες. Στη δικιά μου πάντως σίγουρα μπήκε. Τι είναι το Celeste λοιπόν? Είναι ένα πιξελτό 2D platformer εξαιρετικής δυσκολίας. Στα πρότυπα του Super Meat Boy για να καταλάβετε. Με φανταστικό soundtrack και δυνατή πλοκή. Κρατήστε αυτά τα δύο τελευταία που λέω, γιατί πραγματικά είναι η ευχάριστη έκπληξη του παιχνιδιού. Το Celeste μας έρχεται από τη Matt Makes Games, γνωστή σε κάποιους για το Towerfall. Εγώ δεν το γνώριζα το παιχνίδι και κατά πόσο έχει σχέση με το Celeste. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε στις 25 Ιανουαρίου. Εγώ το έμαθα από τα forum. Αρκετά παιδιά λέγανε για το πόσο ωραίο και καλό παιχνίδι είναι και έτσι το κατέβασα στο Switch. Μετά βέβαια ήρθε η κυκλοφορία του τέρατος του Monster Hunter World και τάθαψε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που θα πάει σίγουρα από στόμα σε στόμα και θα βρει το κοινό που το αξίζει. Τέρμα τα προκαλακτικά, ας περάσουμε στο zoom τώρα. Στο παιχνίδι ελέγχουμε τη Mandelaine, ένα έφηβο κορίτσι το οποίο έχει πάρει απόφαση, αμέτιμου χαμέτιμου, να ανέβει την κορυφή του Celeste. Μια απόφαση που ίσως ξεπερνάει ακόμα και τον ίδιο της τον εαυτό. Το Celeste κρύβει παγίδες, απρόσμενες συναντήσεις και συγκρούσεις και τελικά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είσαι μόνο εσύ, ο παίκτης δηλαδή, που τα βρίσκει μπαστούνια όσο προχωράει και ανεβαίνει το βουνό, αλλά και η ίδια η Mandelaine. Αν ξεχωρίζω τέσσερα στοιχεία που μου άφησε το παιχνίδι, η συνολική εμπειρία δηλαδή που είχα μαζί του, είναι το αισθητικό και προκλητικό gameplay του, το έξυπνο level design του, η φανταστική μουσική υπόκρουση και φυσικά οι χαρακτήρες του. Ο δημιουργός ξεκαθαρίζει εξ αρχής ότι δεν είναι απαραίτητο να κυνηγείς τα collectibles, που είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι του τίτλου, και να προχωράς μόνο στο στόχο, δηλαδή να περάσεις την πίστα, αλλά μεταξύ μας θα είναι πολύ πιο στεγνή η εμπειρία. Για να πετύχεις το στόχο σου πρέπει να σκεφτείς και να βρεις πώς θα ξεπεράσεις το εμπόδιο, είτε αυτό είναι ένα καλοζυγισμένο τέλειο πίδημα στην πλατφόρμα, είτε αυτό είναι ένα γρήγορο σκαρφάλωμα πριν τελειώσει το στάμινά σου. Όπως και να έχει, ετοιμαστείτε για μπαταρισμένους αντίχειρες και πολλές χριστοπαναγίες. Εμένα μου πήρε περίπου 12 ώρες για να δω το τέλος του και κοντά στους 2.000 θανάτους. Οπότε καταλαβαίνετε περίπου τι εννοώ. Φυσικά το παιχνίδι σου δίνει τα κατάλληλα εργαλεία για να τα καταφέρεις, όπως Super Jump για παράδειγμα. Τα εξελίσσει ωραία και σε κάνει να νιώθεις συνολικά ότι κάνεις πρόοδο στο παιχνίδι και δεν μένεις στάσιμος. Θα νιώσετε έτσι μια ικανοποίηση όταν ξεπερνάτε ένα εμπόδιο που έχετε κολλήσει για πάνω από 20 λεπτά, μέχρι να φτάσετε στο επόμενο εμπόδιο που θα σας ζωρίσει αρκετά. Κρύβει πολύ αυτοικονοποίηση το παιχνίδι, να ξέρετε, μάγκες. Πάντως ο χειρισμός είναι αψεγάδιαστος, δεν θα συναντήσετε κανένα απολύτως πρόβλημα, τουλάχιστον στο Switch που το έπαιξα εγώ. Το Celeste είναι δομημένο σε chapter, 7 στο σύνολο, έχει και κάποια bonus besides, ανάποδες πίστες δηλαδή, και συν ένα επίλογο, το οποίο, μάγκες, ειλικρινά σας λέω, δεν άντεξα να προχωρήσω παρακάτω. Κάθε chapter έχει το δικό του μοναδικό σχεδιασμό, αποτελούνται έτσι από πίστες που ενώνονται μεταξύ τους, θυμίζοντας λίγο Metroidvania. Παντού υπάρχουν κρυμμένα μυστικά, άμα θέλετε να βρείτε και να ψάξετε, και υπάρχουν φορές που θα καταλάβετε σημεία τα οποία δεν μπορείτε να προχωρήσετε εκείνη τη στιγμή και θα πρέπει να επανέλθετε σε κάποια άλλη χρονική στιγμή που θα μπορείτε να το κάνετε. Γενικά το level design του είναι έξυπνα σχεδιασμένο για να κολλάει με τη δυσκολία που έχει το παιχνίδι, την αυξανόμενη δυσκολία που έχει το παιχνίδι και το απαιτητικό platforming που θέλει. Όσον αφορά τώρα το soundtrack και ένα απίστευτο soundtrack του παιχνίδι, ακούγεται και μόνο του, αποτελείται από διάφορα κομμάτια, από διάφορα ειδικών τραγουδιών, τα οποία δένουν υπέροχα με την ένταση και τη στιγμή και τις παύσεις του, όλα μαζί τα έχει. Μπορείτε να το ακούσετε κιόλας, ακόμα και αν δεν παίζετε το παιχνίδι, είναι φανταστικό και σας το προτείνω. Μόνο καλά λόγια έχω να πω γι' αυτό, πως καταλάβετε, και γενικά φορέστε ακουστικά και απολαύστε τη μουσική του καθώς παίζετε. Και τώρα θέλω να αναφερθώ στους χαρακτήρες και στην πλοκή, δύο πάρα πολύ σπουδαία πράγματα στο παιχνίδι και τα οποία το ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα ήδη παιχνίδια. Πραγματικά με εξέπληξε η ωραία του πλοκή, είναι μια ιστορία συμφιλίωσης, επιμονής και το καταλαβαίνεις από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Συναντά συνέχεια χαρακτήρες που αλληλεπιδράς και κάνεις έτσι με ωραίες κουβεντούλες μεταξύ τους, κρύβουν πολλά νοήματα και συμβολισμούς όλα αυτά που
ότι διαδραματίζονται στο βουνό. Εγώ και πάλι θα σας προτείνω να ασχοληθείτε με την ιστορία, να διαβάσετε αυτά που έχει να σας πει το παιχνίδι και να την ψάξετε και στο τέλος. Αυτά ήθελα να πω για το Celeste. Γενικά είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερα αποκλειστικό, πάρα πολύ γοητευτικό και θυστικό. Όσοι γουστάρουν τα platformers δεν το συζητώ, πάτε και το αγοράζετε τώρα, μην περιμένετε καν την πτώση τιμής. Είναι παιχνίδια που τα παίρνεις και αξίζουν μέχρι τελευταίας δεκάρας. Σε αυτούς που δεν το προτείνω είναι αυτούς που δεν τους αρέσουν τα platformers, οπότε και δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουν πέρα από το πρώτο chapter. Όσοι έχετε παίξει θα καταλάβετε τι εννοώ. Περιμένω τα σχόλιά σας για το παιχνίδι, αν το παίζετε ή θέλετε να το παίξετε. Μακάρι να έπεισα κάποιος σήμερα. Ήμουν ο Τζίμις Γίγας, μέχρι την επόμενη φορά. Stay joystick.